Και η απάντηση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό δόθηκε. Δόθηκε και θα δοθεί και τις επόμενες ημέρες. Και με τη σύσκεψη που θα κάνουμε την Τρίτη στη Λάρισα από όλα τα μπλόκα της Ελλάδας και από την κλιμάκωση του αγώνα που θα κάνουμε και βέβαια ενωμένοι γιατί μας ενώνουν τα προβλήματα και τα αιτήματα. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Θεσμοθέτηση τώρα. Έφτασε η ώρα να γίνει και για μας τους Έλληνες αγρότες και τους φτηνοτρόφους. Τώρα πρέπει να γίνει. Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος. Να πάρουν πίσω αυτή την αναθεωρημένη ΚΑΠ η οποία και μας παίρνει χρήματα από την τσέπη και μας διώχνει όλους από το επάγγελμα. Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση. Και να σας πω κάτι. Γιατί μας ρωτάνε εδώ. Θα συναντηθείτε. Καμία συνάντηση. Ας δώσουν τις λύσεις και ας μην συναντηθεί ποτέ μαζί μας κανένας. Τις λύσεις θέλουμε. Αυτό είναι το αίτημα που έχουμε. Ναι. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε την Ήπεθρο ζωντανή. Δεν θέλουμε μία Ήπεθρο χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς μελισσοκόμους. Να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα, να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις που γίνονται εις βάρος των Ελλήνων αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων. Εδώ είναι. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί και το πεπόνι. Αλλά να ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν ενωμένον όλο τον αγροτικό κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που δικαιούμαστε θα τα κερδίσουμε. Καλό αγώνα λοιπόν. Κλιμάκωση.